είπε ο Κύριος όταν ήταν επί γης, ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δουλεύει σε δυο κυρίους. Ουδείς δύναται δυσήν κυρίες δουλεύει. Ή τον έναν αγαπήσει και τον έτερο μισήσει, ή του ενός ανθέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Τι είναι αυτοί οι κύριοι που εννοεί ο Κύριος, ο Χριστός? Ο πρώτος Κύριος είναι ο Θεός. Ο δεύτερος είναι ο Σατανάς. Όλοι οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να υποταχτούν, να υποταχτούμε στο Θεό. Αλλά επειδή υπάρχει και ένας δεύτερος που προσποιείται ότι είναι Θεός, που θέλει να διεκδικήσει δικαιώματα, που θέλει να μας κάνει τον μάστορα, που θέλει να μας υποτάξει για να μας πάρει στην κόλαση μαζί του, να μένει μόνος του με στην κόλαση, γι' αυτό ο Κύριος τον ονομάζει και εκείνο Κύριο. Πότε γίνεται όμως εκείνος Κύριος? Όταν ο άνθρωπος απορρίψει το θέλημα του Θεού και κλέξει το θέλημα του Σατανά, τότε ο Σατανάς γίνεται Κύριος του. Και επειδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να υποτάσσεται και στο Θεό και στο Σατανά, κάποτε θα γύρει προς τον ένα, ή προς τον Θεό ή προς τον Σατανά. Αν ο άνθρωπος, αν ο Σατανάς, επειδή είναι και πολλό χρόνο και ξέρει τις στέγνες του, καταφέρει τον άνθρωπο να πιστέψει ότι ο Σατανάς θέλει το καλό του, όπως πολλοί που λαλούν, ο Σατανάς έτσι θέλει ριάλια, μόνο η ψυχή μας θέλει. Τάχα και η ψυχή μας ήταν πολύ από έτσι είδαμε τι. Η ψυχή μας είναι πολύτιμη και αυτή την ψυχή έγινε ο ένας ο Κύριος άνθρωπος, θεάνθρωπος, για να ασώσει το ανθρώπινο γένος. Ήταν πολύτιμη, είναι πολύτιμη η ψυχή μας και θα μένει πολύτιμη και αθάνατη, και στο εγκόλαση να πάει έτσι θα πεθάνει ποτέ της, θα μείνει αθάνατη. Αθάνατη στα βάσανα ή στις χαρές. Ή στις χαρές θα ζήσει αθάνατη αιώνια να αγάλλεται, εάν υποταχθεί στον Θεό, ή αν υποταχθεί στον διάβολο θα πάει στην κόλαση για να βασανίζεται αιώνια. Ένα άλλο θέμα τώρα. Έπιασα μια κοπέλα χιλιαστίνα που έφυγε από το χιλιασμό και παντρεύτηκε μουσουλμάνο. Και είπα της, θέλω να συζητήσουμε. Τι πιστεύεις εσύ, λαλό της, για την Ορθοδοξία και τι πιστεύεις για τους μουσουλμάνους? Λαλή μου, όπως είναι η Ορθοδοξία, είναι και μουσουλμάνοι. Το ίδιο πράγμα είναι. Λαλό της, θέλεις να πεις ότι φιέρνει Άγιο Φως που τον τάφον του Μωάμεθ? Λαλή μου, όχι. Γιατί, λαλό της? Λαλή μου, δεν ξέρω. Μορφωμένη κοπέλα, δεν ερεύνησες? Να πού να ερεύνησω, λαλή μου. Λαλό της, ο Χριστός τι είναι για σένα? Ένας προφήτης όπως ήταν όλοι οι προφήτες. Λάθος, λαλό της. Όλοι οι προφήτες γεννηθήκαν με σποράν ανθρώπινη. Ο Μωάμεθ είναι ο άντρας με τη γυναίκα που τον έσπηρε, που τον γέννησε, που τον έκαμε, και ο τάφος του έβγαλε φως Άγιο. Ενώ ο δικός μας, όλοι οι προφήτες προφητεύσαν για τον έναν, για τον δικό μας, για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Χριστός δεν είναι από σπορά ανθρώπινη, λαλό της. Έμεινε έντα. Λαλή μου, δεν το ξέρω. Εν τόσο φανατικός ο άντρας της, έχει έναν γιο και πιάσε να πήρε τώρα
Σαουδική Αραβία, πότε θα είναι τώρα μου είναι, και έκαμε του περιτομή, εκκλησία με παπά να ακούσω, με σταυρό να κάνω με τίποτε, και είναι το ίδιο. Αχ, λαλό της, γιατί δεν πάει εσύ στον Άγιον Τάφο να δεις το Άγιο Φως με τα μάτια σου. Λαλή μου, μα άκουσα το. Πιστεύω, λαλή μου, πως φκένει το Άγιο Φως, αλλά γιατί φκένει πάντα από τον ίδιο τόπο? Διότι είναι όλοι οι τόποι το ίδιο. Ο τόπος εκείνος που έμπηκε το σώμα του Θεανθρώπου, του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνος ο τόπος μόνον είναι ικανός να φκάλει το Άγιο Φως, ρωτής. Λαλή μου, είπες μου πράγματα που με πείθεις. Δεν θέλω να έρθω καμιά ημέρα να μου εξηγήσεις καλύτερα. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα, φαντάσου με το μαχαίρι και με τη φωτιά που προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι ο Μωάμεθ είναι Υιός του Θεού και ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένας προφήτης, απλός προφήτης. Δηλαδή ήταν ψεύτης ο μάστρος τους, αρχηγός του ψεύτους και ψεύτη και τούτη. Και καδίσει του που να πέσει στα χέρια τους. Και πόσες κοπέλες και πόσοι νέοι γενναίες δικές μας, δικοί μας, δεν γνωρίζουν τα κατά των Ιησού Χριστών, δεν γνωρίζουν την θρησκεία μας, δεν έχουν δυνάμεις να αποστομώσουν τα ψέματα που εξεφράζουν οι Μωάμεθανοί. Δυστυχώς, εμείς κατέχουμε την αλήθεια, εμείς κατέχουμε τα όπλα τα δυνατά, εμείς κατέχουμε δυνάμεις αγγελικές, ουράνιες, και ούτε τις ξέρουμε, ούτε τις μεταχειριζόμαστε. Και καρτερούμε να έρθει ο κάθε ψεύτης να μας πουλήσει ψευκές και να τον ακολουθήσουμε και να τον πιστέψουμε και να πιστέψουμε. Καλά λαλά της κορή. Ο Μωάμεθ έδειξε κανένα θαύμα με τα θάνατο ότι εσώθηκε, ότι επήγαινε στη βασιλεία των ουρανών, ότι έχει δυνάμει να σας βοηθήσει εσάς που τον ακολουθείτε. Αλλά μου δεν ξέρω. Αλλά κορή μου λέω, της χωρίς να ξέρεις, ακολουθάς, πιστεύεις πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Εσάν την ειδωλολατρία μου πιστεύκα στην ειδωλολάτρες, πας στα βούθκια και στα φίδια και στα φεγγάρκα και στους ήλιους και θυσιάζαν και τα παιδιά τους ακόμα στους δαίμονες, στα γάλματα, στα ψεύτικα, στους ψεύτικους θεούς. Θεοί που τους εβάλασε το όνομα πάνω Θεός, αλλά έκαμε το άνθρωπο στο αγάλμα. Ούτε αυτιά, ούτε αμάκια, ούτε καταλάβει κι αν το σπάσει, κι αν το σάσεις, θα σου πει με ευχαριστώ, με τίποτε αφού με μιλά, με ακούει, με καταλάβει. Να ψήχω μπράβο. Άρα και σου, εμείς, τα παιδιά μας, γνωρίζουμε τη θρησκεία μας όπως πρέπει. Γνωρίζουμε, έχουμε, κατέχουμε για να δώσουμε των παιδιών μας τα σωστά μηνύματα, ούτως ώστε να έχουν τη δύναμη να δώκουν του σατανά μες στα αυτιά, να δώκουν του χιλιαστή, να δώκουν του μουσουλμάνου, να αποδείξουν ότι η θρησκεία μας είναι η αληθινή. Αμάν της είπα, όλοι εγεννηθήκαν που σπορά ανθρώπινοι με αμαρτία. Μόνο ο Χριστός εγεννήθηκε μόνο με μάνα στη γη, ο πατέρας του είναι στον ουρανό και προϋπήρχε ως Υιός του Θεού στον ουρανό. Είναι άναρχος μαζί με τον πατέρα και έλαβε αρχή μόνο από μητέρα και έγινε θεάνθρωπος. Προϋπήρχε πρώτον αγγέλων ο Υιός του Θεού στον ουρανό. Γι' αυτόν και όταν έπεσε ο Υιός Φόρος, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ που ήταν το δεύτερο τάγμα, έγραψε το όνομα του Ιησού Χριστού πάνω σε μια μπάλα και σήκωσε την ψηλά και φώναξε με δύναμη και ακούστηκε από τη μια του παραδείσου ως την άλλη, «Στόμεν καλός,
στόμεν με τα φόβου Θεού. Εγώ με το τάγμα μου και τα άλλα τα τάγματα που είναι πίσω μου στεκόμαστε στο φόβο του Θεού καλώς. Δεν θέλουμε να χωριστούμε από τον Θεό. Δεν είμαστε αποστάτες και δεν θέλουμε δόξα να γίνουμε, να θέσουμε θρόνο πάνω από τον Θεό. Γι' αυτόν υποτασσόμαστε στον ένα. Δεν υποτασσόμαστε σε δυο κυρίους, σε έναν Κύριο, το Θεό του ουρανού και της γης. Και αμέσως σε σταμάτησε η πτώση των αγγέλων με το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όταν ο Θεός έκαμεν τον Αδάμ, ο Πατέρας ήταν αφανής στον Αδάμ. Τον Πατέρα δεν μπόρεσε ούτε ο Αδάμ ούτε κανένας, ούτε μπορεί να τον δει. Κανένας δεν μπορεί να δει τον Πατέρα και να ζήσει. Είδεν το Θεό Πατέρα, άνθρωπος, ζώο, οποιοδήποτε, θα διαλυθεί αμέσως. Γι' αυτόν είπε του Μωυσή, δηλαδή του Μωυσής, εμφάνισε μου σε αυτόν, όπως δοξάσωσε, όπως γνωρίσωσε. Λαλή του, ουδίσωψετε με και ζήσετε. Αλλά θέσω την χείρα μου ενώπιον των οφθαλμών σου και προπορεύσω με σου και είδεις μόνον τα οπίσθια μου, την πλάτη μου, για να ζήσεις. Αλλιώς το πρόσωπό μου μπορείς να το δεις. Τι είδε ο Αδάμ, τι, με ποιον μίλαν ο Αδάμ που κατέβαινε κάθε δήλης? Τον Υιόν. Τον Υιόν του Θεού. Ο Υιός του Θεού κατέβαινε κάθε δήλης και έπιανε τον Αδάμ που το χέρι, εγύριζε τον παράδεισο και μιλούσαν. Ήταν τόσο γλυκιά η συντροφιά του, ήταν τόσο γλυκά τα λόγια του, ήταν τόσο γλυκιά η θαλπορή του, που όταν έφυγε από τον παράδεισο έκλαιε 1000 χρόνια, 900 χρόνια. 900 χρόνια εθυμάτουν τζιν τη μορφή την γλυκιά, τα λόγια τα γλυκά του Θεού, του Υιού του Θεού, και παούριζε σαν το μωρό. Έκαμε παιδιά, σαν κόνια και δυσέγκονα και τρισέγκονα και δεκάγκονα, αλλά δεν μπορεί να ξεχάσει εκείνη τη θαλπορή, την αγάπη, τη στοργή που απολάμπανε κοντά στο Υιό των δημιουργών του. Γιατί ο Χριστός έβαλε, έφτισε χαμέ και έκαμε πυλόν και έκαμε με τον πυλόν αμάτι στον αόματο. Ο πυλός έχει την δύναμη να ενωθεί με τον εσωτερικό εγκέφαλο και να λειτουργήσει το οπτικό νεύρο και να δει ο άνθρωπος. Ο πυλός είναι πυλός. Αλλά επειδή πυλόν έκαμε και έκαμε τον Αδά, έκαμε πυλόν και έκαμε τα μάτια του, πρόσθεσε με πυλόν. Όπως έκαμε πυλόν των ανθρώπων, έκαμε πυλόν τα μάτια του τυφλού για να πιστέψουν οι άπιστοι, οι γραμματείς, οι ιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι να πιστέψουν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτόν είπε, τα έργα που επίησα εγώ ουδής άλλος πεποίηκε και ουδής δυνατε ποιήσει. Τετραήμερο νεκρών ανάστησε κανάς άλλος προφήτης? Όχι. Εγεννήθηκε κανάς προφήτης μόνο από μάνα? Όχι. Έκαμε τόσους παράλυτους, τόσους λοβούς, κουτσούς, τραβούς, δαιμονισμένους. Κανένας προφήτης έκαμε τόσα πολλά θαύματα. Έκαμε τόσα θαύματα, απέδειξε το πέραν πάσης αμφιβολίας ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Εάν υπάρχει κάποιος που πας προπάντων που τους Ορθοδόξους που να πάει στην κόλαση, είναι πελός, έθελε να πάει στην κόλαση και πήγαινε στην κόλαση. Είναι η αμαρτία ολόκληρη δική του και δεν ευθύνεται ο Θεός ποτέ για κανένα μας αμάρτημα.
έδωκε μας τόσες ευκολίες, τόσα μέσα να τον αγαπήσουμε, πόσα καλά μας έκαμε, δεν μετριούνται. Δεν μετριούνται τα καλά που μας έκαμε. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού. Ο ουρανός, γλώσσα ένεση, αλλά φωνάζει ότι εγώ στέκω δαμέ που στέκω, γιατί μου το είπε ο Θεός. Άρα υπάρχει Θεός. Ο ήλιος, τα άστρα, η σελήνη, οι γαλαξίες, η γη, τα δάση, οι θάλασσες, τα πάντα, τα λουλούδια, τα μικροσκοπικά τα λουλουδάκια και εκείνα με γλώσσες που δεν φαίνονται, που δεν ακούνται, κάθε λουλούδι που σούζεται θέλει να σου πει κοίταξε με πόσο ωραίο είμαι, κάποιος με έκαμε, εν έγινε καπονό μου. Όλα φωνάζουν, δοξολογούν, διηγούνται τη σοφία του Θεού, την αγάπη του Θεού, την αγαθότητα του Θεού. Οι κοπέλες που δεν γνωρίζουν από τους γονείς τους την πίστη μας σωστά και δυνατά, είναι εύκολα να δουν έναν παιδί όμορφο μουσουλμάνων και να το ερωτευτούν. Ή από την Βουδαπέστη, ή από το τούτον, ή από το τσίνον, είναι μαύρος, είναι άσπρος, είναι όμορφος, εψηλός, ξέρω εγώ, εμορφωμένος. Τούτοι εγνώρισαν τον που σπούδαζε κομπιούτερ και σπούδαζε γίνος κομπιούτερ και αγάπησε το. Μα αν έξερε τα της θρησκείας μας, είχε να αγαπήσει τον μουσουλμάνο, είχαν οι Ορθόδοξοι. Απορώ και εξίσταμε πως οι γονείς που λαλούν αγαπούν τα παιδιά τους παραπάνω από τον εαυτό τους, προσπαθούν να προσφέρουν στα παιδιά τους τα πάντα, ακόμα και μια βελόνα να μην τους λείψει, αλλά για την ψυχή τους αγρώνει κορασά, δεν ενδιαφέρονται. Για την ψυχή που είναι αθάνατη δεν προσπαθούμε όσο πρέπει. Προσπαθούμε μόνο για το σώμα. Το σώμα να μεν υστερηθεί, να μεν πεινάσει, να μεν διψάσει, να μεν. Η ψυχή αν είναι πεινασμένη και αρρωστημένη και λεπρή και να πάει χτυτιασμένη και να πάει στην κόλαση, αδιάφορο μας. Μα γιατί? Είναι δυνατόν να δουλεύουμε σε δυο κυρίους? Ουδείς δυνατέ δουλεύει τη συγκυρίες. Ή τον έναν αγαπήσει και τον έτερο μισήσει, ή του ενός ανθέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Ως πόσον καιρό να έχει και ο κυρίους, να κλείνεις τον έναν τέχει και τους κιό, και να καταφρονήσει τον άλλο. Ή να τον μισήσει ή να τον καταφρονήσει τουλάχιστον. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας και για τον εαυτό μας, και για την ψυχή μας, και για τα παιδιά μας, και για τα εγγόνια μας, να προσπαθήσουμε να τα βοηθήσουμε ψυχικώς, να δυναμώσουν, να γνωρίσουν τη δύναμη της πίστης μας, να γνωρίσουν την πίστη μας και να την αγαπήσουν, ούτως ώστε να μην τους γελάσει κανένας, μα κανένας, ούτε ο σατανάς, ούτε άνθρωπος, ούτε ορατός, ούτε αόρατος, να μην τους γελάσει κανένας ποτέ, να τους πάρει αυτόν τον θησαυρό της πίστης. Διότι η πίστη μας είναι όντως θησαυρός πολύτιμος. Να φυλάξουμε τον θησαυρό μας. Πολλοί έρχονται να μου πούσει για τα κατεχόμενα, για την πατρίδα μας, για τα απολέσαμε την πατρίδα μας, πώς θα πάρουμε την πατρίδα μας. Λαλώ τους κι εγώ, ας σας κάνω κι εγώ τις δικές μου ερωτήσεις. Άμα θα πεθάνεις να την πάρεις την Κύπρο μπητά σου στην άλλη ζωή, δεν είναι όλοι. Αλλά θα τη φύγω τον παιδιό μου. Τα παιδιά σου αν πεθάνουν την πάρουν μπητά τους, όχι. Εξασφάλισες σπίτι στην άλλη ζωή, στον παραδείσο. Είσαι σίγουρος ότι θα πάει στον παραδείσο? Εξασφάλισες για τον εαυτό σου και για τα κοπελούκια σου πατρίδα ουράνιο για την ψυχή σου?
Κίνα, δηλαδή μου, είναι και... ο κόσμος είναι και χωρί τα Κίνα. Για εσύ τον κόσμο είναι που χωρεί ο κόσμος. Εσύ. Εσύ που μου λαλείς για την πατρίδα σου. Για τα κατεχόμενα. Την πατρίδα, την αληθινή, την αθάνατη, την αιώνιο. Έχεις κανέναν οικόπεδο, έχεις κανένα σπίτι αγορασμένο. Είσαι σίγουρος ότι να πάεις. Για προσπάθησες καθόλου. Λαλή μου τώρα από κοινά να λαλούμε. Από κοινά να λαλούμε, είτε τα πούμε είτε δεν τα πούμε, λαλό του να τα βρεις μπροστά σου αυτό. Φαίνεται ήταν αξιωμολόγητος ο άνθρωπος και λαλή σου ήταν που να πω. Ήταν που να λαλούμε, να της πω όχι, και δεν έχω και διάθεση να παραξιωμολογηθώ, και δεν έχω διάθεση να διορθωθώ, και δεν έχω διάθεση να κόψω τις φιλενάδες μου, και δεν έχω διάθεση να κόψω τα κουμάρκα μου, και δεν έχω διάθεση τούτον ή το άλλον. Άρα, εμείς είσαι το Θεό και υποτάχθηκε στον Σατανά. Έναν τέχεται τους δυο. Έφυγε το Θεό γιατί ο Θεός βάλει χαλινάρκα. Βάλει μας 10 χαλινάρκα ο Θεός και μας κρατήσει. Εκείνοι που έχουν χαλινάρκα, οι άλλες θρησκείες που έχουν χαλινάρκα, καβαλήγεψε κανένας άνθρωπος αμέρωτο μουλάρι να χαλινώ τον και σώθηκε. Σκότωσε τον. Να φροντίσουμε όσο μπορούμε να αμάθουμε καλά το θέλημα του ενός και μόνου Κυρίου μας, να υποταχτούμε στο θέλημα του Θεού και να απίσουμε και τα παιδιά μας να πείθονται με το θέλημα τους εύκολα, να μην τα παρασύρει κανένας. Διότι αν με το ζόρι που να πεις της κόρης σου έφτασες έξω και να σου πει ένα κό και να χτυπήσεις το πόδι της, δεν κάνεις τίποτε. Η ίδια η κορούνα της πούν και να τους πει όχι, μ' αρέσει και να φύγω έξω, να φύγω έξω. Η ίδια να αποφασίσει να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού, όχι με το ζόρι. Η ίδια να θελήσει να πάει στον Παράδεισο, όχι με το ζόρι. Άμα ναι, με το θέλημα της θέλει να πάει στα καταγόγια και με το ζόρι προσπαθεί ο γονιός να την πάρει στον Παράδεισο, δεν έγινε να πάει στον Παράδεισο. Έγινε, δεν μπορεί με το ζόρι. Όσοι θέλει ο πιζομερθήν, απαριζά στο εαυτόν και ράδω σταυρό αυτού και ακολουθεί το μπι. Και όσο που θέλει να πάει στον Παράδεισο, δεν θα κάνει το θέλημα του. Ό,τι θέλει ο ίδιος. Ό,τι θέλει ο Θεός. Όχι ό,τι θέλουμε. Όχι ό,τι θέλει η σάρκα. Όχι ό,τι θέλει η μόδα. Όχι ό,τι θέλει ο κόσμος. Ό,τι θέλει ο Θεός. Πώς μας θέλει ο Θεός να είμαστε. Πώς μας θέλει να ζούμε. Έτσι να ζούμε. Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Κάποτε υπήρχε ένας άρχοντας μεγάλος, γνωστός βασάγιος, ήταν σύμβουλος του Κωνσταντίνου του βασιλιά. Σοφός άνθρωπος, πολλά μορφωμένος, πολλά πλούσιος, ήταν μέσα στο συμβούλιο του βασιλιά. Είχε δύο αγοράκια. Η γυναίκα του, πολλά πλούσια, της ίδιας τάξης μορφωμένη, αλλά ταπεινή, πολλά ταπεινή, πολλά σοφή. Είχα συντούλους και δούλες. Είχα δύο αγοράκια, ζούσα στην Κωνσταντινούπολη. Ήρθαν, σπουδάζαν στην Βηρητών τα μωρά και ήρθαν διακοπές στην Κωνσταντινούπολη να δουν τους γονιούς τους και να πάσουν πάλι πίσω στα μαθήματά τους. Όταν γυρίσαν πίσω, είχε θάλασσα στο ταραχή. Ακούστηκε ότι το πλοίο τσακίστηκε και πνιγήκαν όσοι ήταν μέσα στο πλοίο. Όμως επίσημα νέα δεν υπήρχαν τότε εφημερίδες και ράδια και πράγματα, δεν μάθασαν. Τα νέα όμως έμαθαν τα η Μαρία, η γυναίκα του. Όταν τέλειωσε το συμβούλιο και πήγαινε στο του να φάει, καλοδέχτηκε τον, εμαήρεψε του, έστρωσε το τραπέζι αμέσως, εφάσι, άμα έφαε, λέει της, τι είναι από τα παιδιά,
έχει τρεις ημέρες που έφυγαν, πρέπει να έφτασαν στην Πυρητό, να ήταν οι συνοδοί τους, να μας πουν τα νέα. Η γυναίκα του, με τρόπο, να μην τον τρομάξει, ναι, είχαμε ορισμένα νέα, αλλά όχι από τους συνοδούς τους. Ποιος μας τα είπε, από κάπου αλλού τα ακούσαμε, τι νέα, ευχάριστα ή δυσάρεστα. Δυστυχώς είναι δυσάρεστα. Τι συμβαίνει, Μαρία, πέ μου. Το πλοίο συνάντησε φουρτούνες, έσπασε, κουμπαθιάστηκε και δεν γνωρίζουμε αν επνιγήκαν όλοι και τα παιδιά μας μαζί. Αποκλείεται δηλαδή της να επιτρέψει ο Θεός να πνιούν τα παιδιά μας τη στιγμή που δεν παραβήκαμε καμιά εντολή του Χριστού. Δεν συναντήσαμε φτωχόν να μεν τον ελεήσουμε. Δεν συναντήσαμε ξένον να μεν τον βάλουμε έσω μας. Δεν συναντήσαμε γυμνών και να μεν τον ντύσουμε. Εκάμαμε ό,τι θέλει ο Κύριος, γι' αυτόν είμαι πεπισμένος ότι τα παιδιά μας δεν πεθάρα, δεν πνιγήκα στη θάλασσα. Λαλή του, εύχομαι στο Θεό η πίστη σου, η δυνατή, να σώσει τα παιδιά μας. Έδωσε παρέτηση από την εργασία του, από το παλάτι, και σε καμιά δεκαπενταριά εβδομάδες επέρασε ο χρόνος, έπιασε ο άλλος χρόνος, λέει της, έμπαμε στον Άγιον Τάφο να προσκυνήσουμε. Έτσι να φύγει ο μαραζί που πάνω μας. Πάμε καλό, πάμε λέω του, πάμε. Σύμφωνα με την πίστη του, εφώτισε έναν ασκητή Άγιον άνθρωπο και όταν εσώθηκε το ένα παιδί, το ένα παιδί έπιασε μια σταλίδα και πήγαινε στο Ιεροστόλυμα, εσώθηκε, εγνώρισε τον ασκητή του, τον είχε το λιποτακτικό του, ήταν κοντά στον Άγιον Τάφο. Το άλλο παιδί εσώθηκε, αλλά σε άλλον τόπο, να θυμώ ακριβώς τον τόπο εσώθηκε, και γίνω με τη σανίδα, και δεν ήξερε ο ένας αδερφός αν έσωθηκε και ο άλλος αδερφός, και ενώ σε πίεσε μοναστήρι και γίνει και καλό για το. Δηλαδή δεν ήταν που να βγάλω, άτε ανεπνίου μου, πού είσαι να πάω. Πάω σε ένα μοναστήρι να εξασφαλίσω θέση στον παράδεισο. Πήγαινε σε μοναστήρι και γίνει και καλό για το. Τούτος ο ασκητής έκαμε προσευχή πολύ και φανέρωσε του ο Θεός κατά λεπτός την υποθέση. Έξερε και την ημέρα που είχε να πάει στα Ιεροσόλυμα και την ώρα που είχε να πάει να προσκυνήσει στον Άγιον Τάφο. Άμα έμπηκε και προσκύνησε τον Άγιον Τάφο ο ξενοφών, λαλή του ασκητής, κύριε ξενοφώντα, ξέρω τον πόνο σου, ξέρω τη λύπη σου και ο Θεός με έστειλε εδώ να σε παρηγορήσω. Έχω νέα από τα παιδιά σου. Τι, ζουν τα παιδιά μου? Ναι, ζουν τα παιδιά σου και είναι σε καλό δρόμο. Σε λίγο θα σου πω τα νέα, αλλά να προσκυνήσετε, να βγούμε έξω, να πάμε κοντά στην καλύφη μου, το ασκητήριο μου, να ησυχάσετε, να ηρεμήσετε και θα σας πω για τα παιδιά σας. Χαρήκαν, παρηγορηθήκαν, προσκυνήσαν, κλάψαν, προσευχηθήκαν, πήγαν στη σπηλιά του ασκητή, τουκ, έρχεται ο ένας. Ήρθες παιδί μου, λαλή του, κάθισε εδώ και σε χρειάζομαι. Είναι ευλογημένο, λέει του πάτερ, έκατσε. Έντισαν το καλογερούι. Δεν τον καταλαβαίνει η γονή του. Ύστερα που λέει, τόκ, έρχεται ο άλλος. Δηλαδή του,
«Έλα Ιωάννη, κάθισε δαμέ, είναι και ο Αρκάδιος δαμέ, και δυο καλογερούκια που είσαστε, κάτι θα πει ο ένας προς τον άλλον και έχω να σας πω και ορισμένες συμβουλές». Ο Ξεροφώντας χτύπησε η καρκιά του. Ελαρούσαν τα παιδιά του Αρκάδιον και Ιωάννη. Αλλά καλογέρι με τα γένια, τα μωρά του ήταν αγένεια, είναι τα παιδιά. Λαλή τους, να μου πείτε ποια είναι η πατρίδα σας, ποιοι ήταν οι γονείς σας, ποια ήταν η ζωή σας, πώς βρεθήκετε εδώ. Είπαν την ιστορία τους και σηκώθηκε ο Άγιος Ξενοφών και η Αγία Μαρία, οι γονείς του και αγκαλιαστήκαν για μέ, δοξολογήσαν τον Θεό. Λαλή τους, τώρα οφείλεται μου έναν τραπέζι, δηλαδή τους ασκητής. Είμαι ασκητής, έχει πολλά χρόνια να φάω μαϊρεμένο φαΐ, αλλά γιατί την υπόθεση τούτη για τη χαρά σας, πας τη χαρά σας, θα πάμε σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα κέντρο και θα απληρώσει ο κύριος Ξενοφών ένα προσιοπάροχο τραπέζι. Να φάνε τα παιδιά και να σας πω το θέλημα του Θεού που τα μέτρησε. Πήγαινε ο Άγιος Ξενοφών, επικιώρωσε τραπέζια και τραπέζια, φαγιά και φαγιά, να φάει με τα παιδιά του, φιλιά και αγκαλιές, φιλιά και αγκαλιές και φαγιά και πράγματα. Επέρασε η μέρα, επέρασε και άλλοι, επέρασε τρεις ημέρες. Μετά τις τρεις ημέρες, λαλή του ασκητής, άκουσε λοιπόν Ξενοφώντα, θα πάεις στην Κωνσταντινούπολη να πουλήσεις τα ακίνητα σου, ούλα. Για να τα πιάσεις τα κινητά σου, τα ακίνητα, να αδώσεις σε φτωχούς, σε μοναστήρκα και να άφρεις ένα μοναστήρι αντρικό και ένα γυναικείο, να τους δώκεις και εκείνους μια καλή μερίδα και να βάλεις τη Μαρία σε ένα γυναικείο μοναστήρι, να έρθεις τα κάτω να δώκεις στο μοναστήρι που είναι ο ένας σου γιος. Εγώ θέλω, έχω τον άλλον, εγώ είμαι ασκητής, θέλω λεφτά, να δώκεις στο μοναστήρι που είναι ο ένας, ο γιος, και να πάρεις και μια μερίδα στο μοναστήρι που να πάρεις να υποταχθείς σε άλλο μοναστήρι, εσύ, όχι με το γιο σου, και που δαμε και εκεί δεν θα ξαναειδωθείτε μεταξύ σας. Ούτε τη γυναίκα σου να ξαναδείς, ούτε τα παιδιά σου. Ούτε τα παιδιά σου να σε ξαναδούν, ούτε την μάνα τους, ούτε η μάνα να τα ξαναδεί. Για την αγάπη του Χριστού, για να κληρονομήσετε 100%, 1000% τη Βασιλεία των Ουρανών. Λαλή ο Ξενοφών, αφού ήβρα τα παιδιά μου ζωντανά, δεν λυπούμε τίποτε από την περιουσία μου να τα δώκω, να τα δώκω του Χριστού και να ζήσουμε εμείς φτωχοί για την αγάπη Του και να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι έγινε και έτσι σήμερα έχουμε τον Άγιο Ξενοφώντα με τη συνοδεία του, την Μαρία, τον Αρκάδιο και τον Ιωάννη, οι Άγιοι που πρεσβεύουν για μας. Σε τέτοια μέτρα έφτασε η γυναίκα του, που όταν υπήρχαν δαιμονισμένοι με αρχοντικά δαιμονία και επέρνοντας το μοναστήρι της, γιατί κανένας δεν μπορεί να τους γιάνει, να τους βγάλει από τους ανθρώπους, επέρναν τους της Μαρίας, τους δαιμονισμένους εκείνους, και μόλις επλησίαζαν την πόρτα του μοναστηρικού ο δαιμονάς, εφώναζε, «Πού να με πάσε ρε να με σαντά! Εγγύνη η Μαρία να με σαντά! Πού να με πάρει ρε! Φεύκω ρε! Φεύκω! Φεύκω! Άλλη μέρη να φύγω!» Εφεύκαν τα δαιμόνια που πριν να ανοίξει η πόρτα του μοναστηρικού. Σε τέτοια μέτρα γιώτη τους έφτασε. Μια αρχοντοπούλα, ορφωμένη, καλοθρεμμένη και καλομαθημένη με υπηρέτες και υπηρέτριες, υποτάχθηκε σε αγράμματες, υποτάχθηκε στις αγράμματες, αλλά έφτασε στα μέτρα των μεγάλων Αγίων. Και σήμερα
είναι στη Βασιλεία των Ουρανών, έχουν παρησία προς τον Χριστό και πρεσβεύουν για μας. Ναι, δεν μπορούμε να υποταχτούμε σε δυο Κυρίους. Πρέπει να ερευνήσουμε, να μάθουμε ποιον είναι το θέλημα του ενός και μόνου Κυρίου, να υποταχτούμε σε Εκείνον μόνο, Εκείνον να έχουμε μας, τώρα μας, Κύριο μας, στη ζωή μας, Εκείνον να διδάξουμε τον παιδιό μας να έχουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, και τότε να είμαστε σίγουροι και ήσυχοι, να πέφτουμε, να κοιμούμαστε ήσυχοι ότι έκαναμε το καθήκο μας. Ω, οφείλουμε, πείσαμε, πήγαμε. Κάουμε τέλος. Κάουμε τέλος. Κούρασα σας λίγο. Έχει μέρες πολλές να σας... Να σας κουκουβήσω. Να μεταλλεί τι λόγο. Εύχομαι με την ψυχή μου ο ένας και μόνος Κύριος να κυριαρχήσει στη ζωή μας και να μας πάρει μαζί του στην αγκαλιά του, στον παράδεισο του, στα παλάτια του, να μας χαρίσει και τα κρύπτωνα, εκείνα που δεν είδαμε και δεν ακούσαμε και δεν είμαστε ικανοί να τα δούμε και να τα ακούσουμε τώρα όπως στη γη, αλλά να μας αξιώσει ότι θα τα απολαύσουμε στην άλλη ζωή, αμήν.